οι οδηγίες για να παραμείνουμε στο σπίτι ελπίζουμε να χρειαστεί να γίνονται αποδεκτές για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα, άντε μέχρι τις αρχές Μαΐου. Ελπίζω να καταφέρουμε στη συνέχεια να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα με όποιο οικονομικό πλήγμα θα έχουμε υποστεί μέχρι τότε. Όμως, αυτή τη στιγμή προέχει να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες και να μην κάνουμε πράξη τη διασπορά του κορονοϊού σε ανθρώπους που είναι μέσα στον κύκλο των ευαίσθητων στη μόλυνση ανθρώπων. Είτε αυτοί είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι σε άνοσο καταστολή, δεν πρέπει να προκαλέσουμε αυτήν την επέκταση, αυτή τη διασπορά του κορονοϊού. Γιατί, αν οι λιγοστές δυστυχώς μονάδες συντατικής θεραπείας που έχουμε στη χώρα μας κορεστούν, θα αναγκάσουμε τους γιατρούς μας, που πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και τους νοσηλευτές, να προβούν σε επιλογή ποιου ανθρώπου θα ζήσει και ποιου ανθρώπου θα πεθάνει. Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα ξεχαστούμε όταν θα τελειώσει όλο αυτό, θα εγκαλέσουμε όλο το πολιτικό σύστημα, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει δημιουργήσει τις μονάδες συντατικής θεραπείας που χρειαζόμαστε. Δεν έχει υποστηρίξει τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας που χρειαζόμαστε, δεν έχει τους απαραίτητους αναπνευστήρες, δεν έχει το απαραίτητο υλικό και δεν έχει και κάτι τόσο απλό. Μάσκες. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι κράτη της Ασίας έχουν στην καθημερινότητά τους τη μάσκα, όπως παρακολουθούμε σε διάφορα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση από επίσημα διεθνή και ελληνικά κανάλια. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν βιώνουν συνεχώς τον κίνδυνο ενός ιού, της εξάπλωσης ενός ιού. Μήπως νομίζετε ότι η χώρα μας είναι μακριά ή μήπως νομίζαμε ότι η χώρα μας είναι μακριά. Να λοιπόν που είχαμε ελλείψεις υλικού. Όταν θα τελειώσει όλο αυτό, ελάτε μαζί μου να κάνουμε ερώτηση σε όλο το πολιτικό σύστημα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια για ποιο λόγο δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο. Για ποιο λόγο αφήνει αυτή τη στιγμή τους νοσηλευτές και τους γιατρούς μας στα λιγοστά νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουμε να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια και πεθαίνουν χωρίς ανάσα.